Στο ΚΑΤ φτάνουν μίζωνες τραυματισμοί, βαρύτατα δηλαδή τραυματισμοί, οι οποίοι πολλές φορές αφορούν ακροτηριασμένα μέλη, από το ύψος του βραχίων, από το ύψος του αντιβραχίου, από το ύψος του ή το ύψος των δαχτύλων, όπως λέμε εμείς. Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που γίνεται, πολλές φορές δεν αποκαθίστανται. Βέβαια, είναι δύσκολη η αντιμετώπιση τους, είναι πολύωρη, χρειάζεται εξειδίκευση, όπως σας ανέφερε και ο κύριος Δαρλής. Έχουμε όμως και τη χαρά πάρα πολλές φορές να έχουμε έτσι άριστα αποτελέσματα. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα ακροτηριαστέν μέλος γίνεται επιτυχής επανασυγκόληση και μπορεί αυτό έτσι να αποκαταστήσει την λειτουργικότητα του χεριού. Σε τι ποσοστό έχουμε επιτυχημένες επεμβάσεις? Αυτό δεν ποσοτικοποιείται ακριβώς. Όπως αναφέραμε και χτες, εξαρτάται από τον τύπο του τραυματισμού, εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που υπησέρχονται σε αυτό το κατά πόσο θα είναι δηλαδή επιτυχής μια προσπάθεια επανασυγκόλησης. Πάντοτε γίνεται προσπάθεια, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπου λόγω του ότι διακυβεύεται η υγεία, όπως λέμε, του ασθενούς, δεν γίνεται. Γιατί φανταστείτε ότι πάρα πολλές φορές αυτά είναι πολύ ωραία χειρουργία, τα οποία υποβάλλουν τον ασθενή σε μια χειρουργική επέμβαση της τάξης των 8, 10, 12 ωρών, περισσότερες των περιπτώσεων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία του ασθενούς. Φυσικά γίνονται πάντοτε προσπάθεια σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι μια επιτυχημένη επανασυγκόλυση. Έχετε αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά στο ΚΑΤ από την Κρήτη, ενδεχομένως πνευματικά ή τροχαία? Έχουμε δυστυχώς αντιμετωπίσει πάρα πολλά, ναι. Ειδικά από το νησί της Κρήτης και από τα άλλα τα νησιά, βέβαια, του Αιγαίου. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά. Βαρύτητα τους τραυματισμούς, αυτό θα σας πω, και από τροχαία αλλά και από εργατικούς. Εργατικά ατυχήματα. Τι διαπιστώνετε, ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας ενδεχομένως στην Κρήτη? Αυτό σίγουρα ισχύει. Πολλές φορές τηρούνται απλώς η επερισκεψία των εργατών. Ξέρετε, η κούραση πολλές φορές οδηγεί σε αυτούς τους βαρύτερους τραυματισμούς. Αλλά έχουμε και το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων, που δυστυχώς, από ό,τι ξέρετε και εσείς καλύτερα από εμάς εδώ στην Κρήτη, είναι αρκετά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε βαρύτητα τους τραυματισμούς όσον αφορά το άνω άκρο το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς. Τον εξοπλισμό τον έχουν τα δημόσια νοσοκομεία? Υπάρχει εξοπλισμός και ειδικά στην κλινική χεριού, άνω άκρο και μικροχειρουργική που είμαι τα τελευταία 18 χρόνια. Και φυσικά πάντοτε υπάρχει ζήλος όσον αφορά και από το ιατρικό και από το νοσηλευτικό προσωπικό. Οπότε τυχόν δυσκολίες ή τυχόν έλλειψη σε εξοπλισμό κλπ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αντιπαρέρχεται και προσπαθούμε πάντοτε και το καλύτερο αποτέλεσμα. Η Κρήτη είναι στις πρώτες θέσεις, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι είναι ένα μεγάλο νησί, με μεγάλο πληθυσμό. Πολλούς εργάτες, έναν οδικό άξονα ο οποίος είναι, ας το πούμε, πολυδέδαλος. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στην συχνότητα και των εργατικών αλλά και των τροχαίων ατυχημάτων.